το κλείσιμο 700 περίπου πρακτορείων σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 31 στην Ατωλοκαρνανία, οδήγησε η διαμάχη της ΟΠΑΠ ΑΕ με τους πράκτορες, οι οποίοι πριν από ένα χρόνο αρνήθηκαν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις που πρότεινε η εταιρεία. Πρόκειται φυσικά για μια δυσάρεστη εξέλιξη με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι εξωθούνται στην ανεργία. 11 από τα 31 πρακτορία που έκλεισαν τις περασμένες ημέρες στον ομό λειτουργούσαν στο Αγρίνιο και τα υπόλοιπα σε άλλες περιοχές. Στην Αύπακτο, από τα 5 πρακτορία έμεινε το ένα. Είμαστε 700 πράκτορες όλη την Ελλάδα, που σημαίνει με τους υπαλλήλους πάνω από 1.200 άτομα και με τις οικογένειές μας είμαστε πάνω από 5.000 άτομα. Είναι σαν να φεύγει μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Πριν από ένα περίπου χρόνο, στις 23 Φεβρουαρίου του 2017, η ΟΠΑΠ άρχισε να επιδίδει μέσω δικαστικών επιμελητών εξόδη κατακτικής καταγγελίας των ευιστάμενων συμβάσεων αορίστου χρόνου σε όλους τους πράκτορες της εταιρείας πανελλαδικά, με συνημμένη τη νέα σύμβαση πρακτόρευσης. Όπως κοινοποίησε τότε η ΟΠΑΠ, η νέα διοίκησή της κατήγγειλε μονομερώς την παλαιότερη σύμβαση πρακτόρευσης, καλώντας τους πράκτορας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή ως τις 24 Μαρτίου του 2017, να αποφασίσουν αν θα υπογράψουν ή όχι τη νέα σύμβαση. Αρχικά έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους περισσότερους πράκτορες, με το πέρασμα όμως του χρόνου πολλές αντιδράσεις κάμφθηκαν και εκατοντάδες πράκτορες υπέγραψαν τις νέες συμβάσεις. Όχι όλοι όμως και πλέον, καθώς παρήλθε η προθεσμία των 12 μηνών, επήλθαν οι συνέπειες από τη λήξη της παλαιάς σύμβασης με την εταιρεία να κλείνει τα πρακτορία που δεν συμμορφώθηκαν και να κατάσχει τον εξοπλισμό. Αρκετοί από τους ατωλοκαρνανές πράκτορες πάντως διαμείνουν πως θα διεκδικήσουν το δίκιο τους στις δικαστικές αίθουσες. Άλλωστε, πανελλαδικά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πρακτόρων που αρχικά υπέγραψαν, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν σε ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές εναντίον του ΟΠΑΠ. Τον οργανισμό, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τότε πολύ καλά θα κάνει και θα μας διώξει. Αλλά δεν πιστεύουμε, γιατί πραγματικά η νέα σύμβαση είχε και προβλήματα συνταγματικά, αντισυνταγματικότητας, αλλά είχε και προβλήματα οργανωτικά. Δηλαδή δεν επιδόθηκε σωστά, δεν κουβεντιάστηκαν τα δύο μέρη σωστά και όλα αυτά. Πιστεύω θα δικαιωθούμε. Και ενώ η συνέχεια αναμένεται στις δικαστικές αίθουσες των δικαστηρίων, ο ΟΠΑΠ σε περιοχές πρακτορείων, μεταξύ των οποίων και η Ατωλοκαρνανία, με τα οποία διέκοψε τη συνεργασία, αναζητεί συνεργάτες προκειμένου να υλοποιήσει το σχεδιασμό ανάπτυξης του δικτύου του.